Σφοδροκατηγορώ κατά του ΣΥΡΙΖΑ ότι με τις πρακτικές τις οποίες επιδίδεται δεν ασκεί αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπονομεύει την ίδια τη χώρα μετά και από το τελευταίο περιστατικό στον Εύρο, απίφθινε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Στυλιτεύοντας ως υπονομευτικές για την ίδια τη χώρα τις πρακτικές που μετέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στο περιστατικό του περασμένου Αυγούστου στον Εύρο με την ανύπρακτη νεκρή 5χρονη Μαρία, λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ τότε λειτουργώντας ως πρόθυμος υποκινητής παρουσίασε την κυβέρνηση σαν δολοφόνους και προδότες σε μια προσπάθεια διεθνούς υπονόμευσης της χώρας μας. Η προσπάθεια αυτή κατέρευσε με πάταγο και το γερμανικό Σπίγκελ ζήτησε συγγνώμη. Εσείς όχι, είπε απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον Αύγουστο στον Εύρο μας παρουσίαζε ως δολοφόνους και προδότες, λειτουργώντας ως πρόθυμος υποκινητής σε μια προσπάθεια διεθνούς υπονόμευσης της χώρας, η οποία κατέρευσε με πάταγο. Το γερμανικό Σπίγκελ ζήτησε συγγνώμη για την ανύπαρκτη 5χρονη Μαρία και το θάνατό της. Εσείς δυστυχώς όχι. Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για αντιπολίτευση στην ίδια την Ελλάδα, καθώς ύστερα από τη φράση του τότε πρωθυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ «Στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα», τώρα φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να αναφέρουν ότι και στον Εύρο δεν υπάρχουν σύνορα. Μόλις προχθές, την ώρα που όλοι οι πρέσβεις της Ευρώπης ήρθαν στον Εύρο και στείλαμε όλοι μαζί ένα ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας για τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων, τα οποία είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γειτονική χώρα, σήμα αποφασιστικότητας με την συνέχιση κατασκευής του φράχτη με άλλα 35 χιλιόμετρα, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης της τηλεοράσης κατήγγυλαν ότι ο φράχτης άξον-άξον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ύστερα από το αμίμητο «στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα» που ανέφερε ο τότε πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι έτοιμη να μας πει ότι και στον Εύρο δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Και μάλιστα αντιπολίτευση επικίνδυνη, ολέθρια και υπονομευτική.